ευχαριστούμε τους εγώκερους. Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι σχετικά με αυτές που θα ακολουθήσουν, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που είναι η Σελήνη στον Κρυό, που δεν σας πάει τόσο πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια πιο καλή μέρα, πιο θετική μέρα. Άρα, με κοιτάει εμένα η Κατερίνα. Βρείτε τρόπους λίγο έτσι να χαλαρώσετε, λίγο να ξεκουραστείτε, να μην σκέφτεστε όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία σκέφτεστε μέσα στο τελευταίο δίμηνο, όλες αυτές τις αγωνίες που έχετε. Ξαναλέω, και το δικό σας ζώδιο, όπως και τα άλλα τρία της ίδιας ομάδας, της παρορμητικής, από την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα μετά τις 16-17 του μήνα θα αρχίσετε να μπαίνετε έτσι σε μια πιο χαλαρή και ουδέτερη φάση, χωρίς τέλος πάντων πάρα πολλά απρόοπτα σε σχέση με όλο αυτό που έχει προηγηθεί. Επειδή το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο πιεστικό για κάποιους λόγους, θα τα πούμε αύριο αναλυτικά όλα αυτά, η σημερινή μέρα που σας δίνει έτσι μια ευκολία και στο να είστε εσείς καλύτερα, να έχετε λίγο καλύτερη διάθεση και να συζητήσετε, αλλά και να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε, να περάσετε λίγο καλά, εκμεταλλευτείτε το όσο μπορείτε. Πάμε να δούμε τους υδροχόους. Σήμερα είναι από τις μέρες που μπορεί να είναι θετική για κάποια οικονομικά θέματα. Αν μπορείτε δηλαδή έτσι να δείτε ίσως και το, αν στο μυαλό σας έχετε, παραδείγματος χάρη, να συζητήσετε τα οικονομικά μιας συνεργασίας, μιας κατάστασης τέλος πάντων που αφορά τη δουλειά σας και τον τρόπο με τον οποίο αμείβεστε. Γενικώς να τα δείτε όλα αυτά τα θέματα από το απόγευμα και μετά βέβαια κυρίως, γιατί το μεσημέρι είπαμε αυτή η όψη Σελήνης Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει ένα λίγο πιο θολό τοπίο και να πάρετε υποσχέσεις οι οποίες δεν θα κρατηθούν στην πορεία. Οπότε, αν έχετε να κάνετε μία συζήτηση για μία αύξηση, ας πούμε, στο μισθό σας, προτιμήστε να την κάνετε μετά το απόγευμα ή γενικότερα, αν έχετε κάτι πολύ σοβαρό στα οικονομικά, από το απόγευμα και μετά. Είναι από τις μέρες όμως που μπορείτε να βρείτε υποστηρικτές και στα θέματα που αφορούν τη δουλειά σας ή τα σχέδια που έχετε, τα μακροπρόθεσμα. Πάμε να δούμε τους ηχθείς. Σελήνη στο ζώδιό σας σήμερα και σε σύνοδο μάλιστα με τον κυβερνήτη σας, τον Ποσειδώνα. Είναι λοιπόν μία μέρα που μπορεί να έχετε ευχάριστες επαφές με τους άλλους, μπορεί να έχετε ευχάριστες μετακινήσεις. Κάποιοι μπορεί να κάνετε και πλάνα για ένα ταξίδι, ακόμα και αν δεν το πραγματοποιήσετε τώρα και το σκέφτεστε για λίγο αργότερα. Είναι μία από τις μέρες που το μυαλό τέλος πάντων τρέχει λίγο, τρέχει μπροστά, τρέχει στο μέλλον, τι θα γίνει παρακάτω στη ζωή σας, τρέχει όμως και σε διάφορους προορισμούς, σε ό,τι έχει να κάνει με ταξίδια. Καλημέρα για αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα. Αξιοποιήστε την κι εσείς όσο μπορείτε περισσότερο. Και αύριο θα έρθουμε εδώ πέρα να πούμε τα σπουδαία για το Σαββατοκύριακο, γιατί είπαμε ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο ιδιαίτερο. Μάλιστα.